καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπα-Νικολάου. Είναι κλινικός ψυχολόγος για να συζητήσουμε με αφορμή μια εξαιρετικά τραγική ιστορία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Το γενικό πλαίσιο, να είστε καλά, το γενικό πλαίσιο αυτής της συζήτησης θέλει 13 γυναικοκτονίες να έχουν συγκλονίσει από την αρχή του έτους στη χώρα μας. 3 γυναίκες εξ αυτών δολοφονήθηκαν στο νησί μας. Πάμε τώρα στην υπόθεση αυτή καθεαυτή, αν και να εξηγήσουμε ότι δεν έχετε πλήρη εικόνα σε σχέση με το ιστορικό του δράστη, για να έχουμε ένα συνολικό ψυχογράφημα ενδεχομένως. Ωστόσο, μπορούμε, επειδή έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία ως θεραπευτής, να επιχειρήσουμε να σκιαγραφίσουμε το ψυχολογικό προφίλ αυτού του ανθρώπου με βάση και τις πράξεις του, αλλά και τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν την προσωπικότητά του. Δυστυχώς, κύριε Θαλαπάτα, δεν είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, και το μοναδικό περιστατικό. Να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι το 2019 είχαμε 13 θύματα γυναικοκτονιών. Αντίστοιχα, από το 2013 μέχρι το 2018 είχαμε 69 δολοφονίες γυναικών στην Ελλάδα. Ή το 2020 είχαμε 8 πάλι θύματα. Ωστόσο, όπως είπατε πολύ σωστά, μιλούμε με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό και όχι για το συγκεκριμένο περιστατικό, δεδομένου του ότι είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε πολλά πράγματα, ίσως μέσα από το ρεπορτάζ. Είναι τελείως διαφορετική, όπως καταλαβαίνετε, η κλινική συνέντευξη. Τελείως διαφορετικό το ρεπορτάζ, το οποίο σαφώς μεταφέρει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε ίσως τόσο πολύ να τα αξιολογήσουμε. Μιλώντας ωστόσο και προσπαθώντας να εστιάσουμε στα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι γυναικοκτονίες, ή όλες αυτές οι γυναικοκτονίες που έχουμε δει στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, θα λέγαμε ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι ο θήτης είναι απορριπταίος από το θύμα. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο το θύμα απορρίπτει το θήτη και ο θήτης δεν δέχεται αυτή την απορρίψη από το θύμα. Το δεύτερο είναι ότι συμβαίνουν περίπου 3 μήνες ή τουλάχιστον το αμέσως χρονικό διάστημα μετά το χωρισμό. Δηλαδή, περίπου 3, 4, 5 μήνες μετά το χωρισμό. Κάτι άλλο χαρακτηριστικό επίσης είναι, το οποίο ίσως το βλέπουμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι οι θήτες δεν αποτάθηκαν σε ειδικούς της ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, οι οποίοι με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να έχουν προλάβει μια διαδικασία, να έχουν προλάβει τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ίσως πρόκειται για άτομα της διπλανής πόρτας, νομίζω ότι το είδαμε και αυτό. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ σας ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι δεν το περιμέναμε ποτέ από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ήταν και η κακιά στιγμή. Ακούστηκε. Ήταν και η κακιά στιγμή. Ακριβώς, νομίζω ότι αυτό είναι, ίσως ξέρετε, κάτι χαρακτηριστικό που προσπαθούμε να μειώσουμε ένα γεγονός, το οποίο γεγονός είναι τραγικό, φοβερό, μοναδικό και ίσως προσπαθούμε να το μειώσουμε σαν κοινωνία και νομίζω ίσως ότι δεν πρέπει να λειτουργούμε κατά αυτόν και τον τρόπο. Και δυστυχώς, κύριε Παπα-Νικολάου, οι γυναικοκτονίες αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου, διότι κάτω από αυτό υπάρχουν άλλου τύπου προβλήματα τα οποία πηγάζουν και από το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο Ακριβώς. μεγαλώνει καθένας από εμάς. Το πώς δηλαδή μεγαλώνουμε τα αγόρια και το πώς μεγαλώνουμε τα κορίτσια. Ακριβώς. Μιλάμε για τα πολλά στοιχεία της παιδικής ηλικίας, κυρία Θαλαπάτα, τα οποία σχετίζονται έτσι με την εμφάνιση της βίας στους ενήλικες. Η ίδια οικογένεια, δηλαδή, είναι δυσλειτουργική πολλές φορές. Ξέρετε, τα χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μια δυσλειτουργική οικογένεια, θα είναι η έλλειψη της ενσυναίσθησης, δηλαδή του να καταλαβαίνω του τι περνάει ο άλλος. Η έλλειψη της επικοινωνίας, η φτωχή επικοινωνία. Η χρήση των ουσιών ή ακόμα και η κατάχρηση των ουσιών και του αλκοόλ. Πολλά, ξέρετε, από αυτά τα βία εγκλήματα συμβαίνουν μετά από κατάχρηση αλκοόλ, όπως επίσης αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να υπάρχουν, επιβολή ελέγχου, όπως επίσης και υπερβολικά αυστηρή κριτική γενικότερα από τους μεγαλύτερους προς τα μικρότερα άτομα της οικογένειας. Θα σας έλεγα ότι αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης, αντιμετωπίζουμε γενικότερα το φαινόμενο της κακοποίησης της οικογενειακής αργότερα. Δεδομένου του ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ως προς τη σωματική κακοποίηση, τα θύματα, ξέρετε, γίνονται θύτες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Μεσοσταθμικά, με βάση τις έρευνες, ένα ποσοστό περίπου 40%. Δηλαδή, 4 στα 10 θύματα, οι οποίοι υπέστησαν κακοποίηση στην παιδική τους ηλικία, κάποια στιγμή θα εκδηλώσουν βίαιη συμπεριφορά είτε στην οικογένειά τους, είτε στα ίδια τους τα παιδιά, στην ενήλικη ζωή τους. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία ούτως ώστε να μιλήσει και να προλάβουμε το κακό όσο είναι νωρίς. Για ένα θέμα βέβαια, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Παπα-Νικολάου, ναι. Το οποίο δεν είναι καινούριο, επειδή μιλάμε και με καθηγητές εγκληματολογίας και με ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ειδικούς, όλα αυτά τα χρόνια που μας απασχολούν τέτοιου τύπου περιστατικά, η κοινή παραδοχή είναι ότι
πάντοτε υπήρχαν αντίστοιχου τύπου παρόμοια περιστατικά. Απλώς πάντοτε μας σοκάρει η πιο πρόσφατη ιστορία, διότι καλώς ή κακώς τα εγκλήματα μετά ξεχνιούνται. Αυτό είναι ίδιον της ανθρώπινης κοινωνίας. Η ανισότητα, η έμφυλη βία, οι γυναικοκτονίες δεν είναι καινούργια φαινόμενα. Ίσως διωγγώθηκαν την περίοδο της καραντίνας, γιατί δεν υπήρχε άλλη διέξοδος, να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, γιατί οι πιο προβληματικές περιπτώσεις ήταν εκείνες που άνθρωποι κλήθηκαν να μείνουν μέσα σε ένα σπίτι με άλλους ανθρώπους, να συζήσουν με άλλους ανθρώπους που έχουν προβληματικές συμπεριφορές, κακοποιητικές. Ακριβώς, κύριε Θαλαπάτα, πολύ σωστή παρατήρησή σας. Ξέρετε, η πανδημία και θα έλεγα κυρίως η καραντίνα δημιούργησε σε κάποια άτομα, στους θήτες συγκεκριμένα, έναν έλεγχο. Είχαν την τάση να ελέγχουν και να περιορίσουν τα θύματά τους. Άρα λοιπόν, όταν μένουμε κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι, υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές, αλλά αυτός ο έλεγχος δεν αφήνει πολλά περιθώρια για σκηνές δηλωτυπίας από τα συγκεκριμένα άτομα. Όταν όμως λήγει η καραντίνα, όπως έχει λήξει η καραντίνα ευτυχώς στους τελευταίους μήνες, πάβει αυτός ο έλεγχος. Οπότε όλη αυτή η προϋπάρχουσα ένταση που γιγαντώθηκε συνθήκες του εγκλεισμού, οδήγησε πολλές φορές σε ακραίες πράξεις οικογενειακής βίας, σαν και αυτές τις πράξεις τις οποίες βλέπουμε. Ωστόσο, όπως είπατε πολύ σωστά, αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Νομίζω ότι όπως το παγόβουνο έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος κάτω από το νερό, το οποίο δεν το βλέπουμε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση η κακοποίηση στην οικογένεια υπάρχει και δυστυχώς κακοποιητικές συμπεριφορές υπήρχαν, υπάρχουν και δυστυχώς θα το πω, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Κύριε Παπανικολάου, επειδή είστε ένας έμπειρος θεραπευτής, θέλω λίγο να σας ρωτήσω, εάν με βάση τα περιστατικά που έχετε εξετάσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας πορείας, με κάποιο τρόπο σχετίζονται μάλλον με την ανθρωπογεωγραφία της κάθε περιοχής και τι συμβολή έχει εν τέλει και η κοινωνία, η κουλτούρα της κάθε κοινωνίας σε τέτοιου τύπου περιστατικά και συμπεριφορές και πόσο συνυπεύθυνοι είμαστε όλοι μας εν τέλει, διότι και στην επίμαχη περίπτωση ο δράστης είχε δώσει δείγματα γραφής. Ναι, πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Πολλές φορές η ανθρωπογεωγραφία της κάθε περιοχής κάνει και τη διαφορά. Θα θυμίσω στους τηλεθεατές μας, για παράδειγμα, την ύπαρξη κάποιων σεξιστικών αντιλήψεων, τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν. Δυστυχώς υπάρχουν και μέσα στην κριτική κοινωνία, θα το έλεγα πολλές φορές, σε σχέση με την ανωτερότητα του άντρα, σε σχέση με το πόσο ο άντρας μπορεί να κακοποιεί τη γυναίκα. Δυστυχώς πολλές φορές ακούμε κάποιες παρόμοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο ίσως το βλέπουμε περισσότερο και το ακούμε περισσότερο ίσως στην ελληνική επαρχία, αλλά νομίζω ότι τόσο η επαρχία όσο και τα άτομα τα οποία βρίσκονται και ζουν μέσα στην ελληνική της πόλης, αντίστοιχα μπορούν να εμφανίσουν παρόμοιες συμπεριφορές. Ξέρετε, αν θα μπορούσαμε ή αν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να μπούμε στο μυαλό του κακοποιητή, θα λέγαμε ότι και ο ίδιος ο κακοποιητής είναι ένα άτομο το οποίο επιθυμεί την πλήρη εξάρτηση του θύματος, αλλά ωστόσο τα ίδια τα άτομα μάχονται απέναντι στη δική τους εξάρτηση, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλούμε για μια συνεξάρτηση, μιλούμε για ένα άτομο το οποίο με κάποιο τρόπο ήθελε την εξάρτηση του θύματος από αυτόν, αλλά και ο ίδιος ήταν πάρα πολύ εξαρτημένος από το θύμα. Δεν άντεχε με κάποιο τρόπο το θύμα να φύγει από τον ίδιο. Πιθανά μιλούμε για παιδικά τραύματα τα οποία υπάρχουν πολλές φορές, ξέρετε. Παιδικά τραύματα τα οποία δεν έχουν επουλωθεί όταν έπρεπε να επουλωθούν και κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν. Από εκεί και πέρα, τραυματικές εμπειρίες. Δυστυχώς, όπως είπα και προηγουμένως, πολλές φορές στην κοινωνία και ειδικά στην κρητική κοινωνία υπάρχει και η κατάχρηση του αλκοόλ πίσω από παρόμοιες κακοποιητικές συμπεριφορές. Και επειδή συζητάμε κυρίως σε ό,τι αφορά τον δράστη, θέλω λίγο να πάμε και στην πλευρά του θύματος ή των θυμάτων. Το γεγονός ότι μια γυναίκα πέφτει θύμα μιας τέτοιας κατάστασης οφείλεται πάντα σε έναν αδύναμο χαρακτήρα ή σε κάποιου άλλου τύπου προβληματικές έτσι συνισταμένες που συνοδεύουν εν τέλει και εν γέννη το άτομο αυτό ή όχι απαραίτητα? Θέσατε ένα πολύ πολύ ωραίο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με το γιατί τα θύματα ουσιαστικά μένουν στη σχέση και για ποιο λόγο τελικά μένουν σε μια κακοποιητική σχέση. Ξέρετε, πολλές φορές τα θύματα μπερδεύουν τη διεκδίκηση με την αγάπη. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό η αγάπη και κάτι τελείως διαφορετικό η διεκδίκηση, ειδικά όταν είναι ακραία διεκδίκηση, ειδικά όταν είναι κακοποιητική διεκδίκηση. Όπως επίσης το ότι οι θύτες πολλές φορές έχουν μια πληγωμένη ευαίσθητη πλευρά, που αυτή η πληγωμένη ευαίσθητη πλευρά εκλαμβάνεται τελείως διαφορετικά από τα θύματα. Δηλαδή πιστεύουν ότι με κάποιο τρόπο είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλλά ωστόσο, κοίταξε, εκδηλώνει κάποιες τέτοιες συμπεριφορές. Ή ευελπιστούν επίσης ότι ο θύτης θα αλλάξει. Κάποια στιγμή πιστεύουν ότι θα αλλάξει. Ξέρετε,
σε αυτό όλο συνενεί και το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, το οποίο παροτρύνει για καρτερία, για υπομονή, ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει, ότι έλα μωρέ τελείωσε αυτή η κατάσταση. Ωστόσο, δυστυχώς υπάρχουν αρρωστημένες εξαρτήσεις και συγκρούσεις και στα ίδια τα θύματα πολλές φορές. Και ξέρετε, πολλές φορές τα ίδια τα θύματα υποκύψουν σε αυτές τις πράξεις μετάνοιας, γιατί όλο αυτό η κακοποίηση έχει διαδοχικούς κύκλους. Κύκλους οι οποίες έχουμε την πρώτη φάση του κύκλου, την ένταση. Το δεύτερο είναι η κακοποιητική συμπεριφορά. Και το τρίτο η μετάνοια, όπου αυτοί οι κύκλοι έχουν μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, 2 μηνών, 3 μηνών, 4 μηνών και σιγά σιγά ολοένα και μικρότερη χρονική διάρκεια. Δηλαδή το κακοποιητικό επεισόδιο συμβαίνει ολοένα και πιο συχνά. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει ο φόβος για τις αντιδράσεις του θήτη, δηλαδή με κάποιο τρόπο πώς θα αντιδράσει ο θήτης. Και ξέρετε, μια πιθανή ταύτιση με τις ευαίσθητες πλευρές των θητών. Mm. Δηλαδή, ένας καλός άνθρωπος, όπως έλεγα προηγουμένως, κοίταξε, έχει και αυτά τα καλά στοιχεία ίσως. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παπανικολάου. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά θα συναντηθούμε για να συζητήσουμε με αφορμή κάτι πιο ευχάριστο. Έτσι. Και όχι κάτι τόσο τραγικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ εκ νέου.